Γεια σας! Η ώρα είναι 4, σχόλασα πριν από λίγο και αποφασίσαμε με τα παιδιά μου να πάμε να δούμε την παιδική σειρά Λούκα στο σινεμά. Από ό,τι ξέρω είναι μια καινούργια σειρά και μετά από ένα χρόνο θα πάμε επιτέλους σινεμά και θα φάω και εγώ τα αγαπημένα μου popcorn και θα ξεκουραστώ για 1,5 ώρα, δεν θα κάνω τίποτα που το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Επίσης, θέλω να περάσω και από τα καταστήματα, γι' αυτόν τον λόγο θα πάμε και στο mall για να δω τις προσφορές που έχει, θέλω να πάρω κάποια πράγματα. Άρα θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ, δεν θα σας ξαναμιλήσω πιο μετά, θα σας μιλήσω αύριο, Τρίτη, για να σας δείξω ακριβώς τι έχουμε πάρει. Θα σας πω και τις εντυπώσεις μου για το σινεμά, για την ταινία Λούκας. Θα σας αφήσω κάποια πλάνα να δείτε πώς περάσαμε στο σινεμά και θα τα πούμε αύριο. Να σας δείξω και τι φόρεσα. Ένα αερίνο φορεματάκι. Την αγαπημένη μου τσάντα. Και τα σκολαρίκια μου. Αυτά. Σας έλεγα ότι θα σας ξαναμιλούσα την Τρίτη για να σας δείξω ακριβώς τι έχουμε πάρει από το mall, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, όμως καλύτερα γιατί χτες πήγαμε και στο mall στη Λεμεσόν, άρα πήραμε κάποια πραγματάκια και από το mall στη Λεμεσόν. Θα σας δείξω ακριβώς τι έχουμε πάρει. Αλλά πρώτα θα σας πω για την ταινία το Λούκας, την παιδική σειρά που έχει τώρα στο σινεμά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Ξεκουράστηκα και εγώ για 1,5 ώρα, δεν έκανα τίποτα.
Μου αρέσουν πολύ οι παιδικές ταινίες, γιατί στο τέλος της κάθε ταινία σου αφήνει έτσι ένα μήνυμα. Το κουβεντιάζουμε αυτό με τα παιδιά στο τέλος, τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ ωραία, αξίζει τον κόπο να πάτε με τα παιδιά σας. Και δεν ξέρω, αλλά στο τέλος της κάθε ταινίας, ειδικά στα παιδικά, συγκινούμε πάρα πολύ. Αλλά αυτά για την ταινία. Τώρα θα σας δείξω τι έχουμε πάρει. Θα ξεκινήσω από αυτά που πήραμε από το mall όταν πήγαμε για σινεμά. Και θα ξεκινήσω από το κατάστημα της Zenith. Αυτό εδώ. Που πήρα κάποια μαγιό για τα αγόρια μου και για την κόρη μου και κάτι πιζάμες για εμένα. Πήρα αυτόν το μαγιό για τον μεγάλο μου το γιο. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης το ίδιο για τον μικρό. Και ξετρελάθηκα όταν είδα ότι υπάρχει και στο το ίδιο σχέδιο στο κοριτσάκι. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και θα είναι μια ωραία ομάδα. Επίσης πήρα για μένα αυτές τις πιζάμες. Είναι αυτή η φανέλα από πάνω. Και ήταν σετ με το παντελόνι. Είναι αυτό εδώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ, υπάρχουν και στο μαύρο, σίγουρα θα τα αγοράσω και στο μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δροσερό το ρουχό, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πέρασα και από το Zara και πήρα αυτήν την τσάντα. Είναι, δεν ξέρω πώς φαίνεται τώρα, αλλά είναι σε έναν μοφ απαλό χρώμα, είναι ψάθινη. Μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω θα πηγαίνει με όλα μου τα ρούχα. Είναι ένα έτσι απαλό μοφ. Πάρα πολύ ωραία. Και πέρασα και από το VS αυτό το κατάστημα. Ήθελα κάτι εγώ για τη θάλασσα και πήρα αυτόν το, δεν ξέρω πως λέγεται, είναι παρεό, μπουκάμισον. Είναι έτσι από πίσω. Από μπροστά είναι έτσι και από κάτω είναι έτσι, έχει φαρπαλά. Μου άρεσε και το ρούχο του, είναι πάρα πολύ ωραίο και γενικά το VS έχει πάρα πολύ ωραίες ποιότητες και τα ρούχα του και τα μαγιό του. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όποτε πάρω ρούχα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης πήρα από το VS πάλι αυτόν το καπέλο για τη θάλασσα. Μου άρεσε πολύ και είναι και ωραίο το, η ποιότητα του, είναι ωραίο χοντρό το καπέλο. Πολύ όμορφο. Και από το VS πάλι πήρα αυτό το σημειωματάριο. Μου άρεσε πολύ γιατί είναι έτσι γατούλα.
και λέει I am very busy, που πάντα είμαι εγώ διαπασχολημένη. Είναι πάρα πολύ όμορφο και από μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά πήρα από το VS. Και πέρασα και από το ΕΡΑ. Είναι ένα πολυκατάστημα που έχουμε στην Κύπρο. Και πήρα από αυτήν την εταιρεία. Πήρα αυτές τις βόβες. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Το τακούνακι δεν είναι πολύ ψηλό, είναι μέτριο. Τις θέλω για τη δουλειά μου. Είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι πολύ άνετες. Ήταν 95 ευρώ, αλλά τώρα στις εκτόσεις τις είχε 28. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Είναι αυτή η εταιρεία. Dune, London. Και από το ΕΡΑ πήρα και αυτήν τη φούστα. Είναι μακριά, έχει αυτά τα κουμπάκια μπροστά και έχει ένα μεγάλο σχίσμα από το γόνατο και κάτω. Μου άρεσε πάρα πολύ και τα χρώματα της είναι πολύ ωραία. Αυτά πήρα από το ΕΡΑ και τώρα θα σας πω ότι πήρα από το Μόρ στη Λεμεσόν. Πήγα Marks & Spencer και πήρα αυτές τις παντόφλες. Μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι ωραίο το χρώμα τους, πάει με όλα τα ρούχα. Είναι και real leather, ήταν 45 ευρώ και τις πήρα 19,50. Πάρα πολύ όμορφες. Και από Terranova ήθελα κάποια ρούχα έτσι λίγο πιο πρόχειρα για να φορώ και στο σπίτι και όταν θέλω να πάω ή στο περίπτερο ή κάτι να είμαι λίγο ντυμένη, λίγο πιο καλά. Πήρα αυτήν την μπλούζα. Είναι μαύρη, είναι λίγο κοντή. Γιατί θέλω να τη βάζω με αυτόν το παντελόνι. Μου αρέσουν αυτά τα ρούχα που είναι έτσι, είναι πιο δροσερά, νιώθεις άνετα. Και επίσης πήρα αυτόν το μαύρο που είναι λίγο πιο κοντό. Και θέλω να το συνδυάζω με αυτήν την μπλούζα. Είναι ακριβώς η ίδια με τη μαύρη, αλλά στον γκρίζο. Αυτά πήρα και από το Μόλ στη Λεμεσό και παράγγειλα από το ίντερνετ από μια εταιρεία. Δεν ξέρω πώς να το πω, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Η εταιρεία
Και το site είναι αυτό. Πήρα αυτές τις παντόφλες. Μου άρεσαν πάρα πολύ επειδή έχει το μαύρο με το χρυσό. Ξαναγόρασα παντόφλες από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι πάρα πολύ ανετές. Αυτές ήταν κάποιες μαύρες με κάτι πέρλες άσπρες. Τώρα πήρα αυτές γιατί μου άρεσε το χρυσό. Έτσι με τα φορέματα, με τις φούστες, νομίζω θα είναι πάρα πολύ όμορφες. Νομίζω θα τις φορήσω αρκετά. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτά όσον αφορά τα ρούχα. Και πέρασα και από το Σκλαβενίτη γιατί ήθελα να πάρω ένα πλαστικό κουτί που βάζω μαχαιροπύρουνα μέσα, γιατί το δικό μου είναι λίγο μικρό, ήθελα έτσι κάτι πιο μεγάλο. Επίσης ήθελα μαχαίρια γιατί μας έχουν σπάσει, τα έχω χάσει, δεν ξέρω που είναι. Και πήρα αυτά εδώ, είναι από το Σκλαβενίτη. Μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία. Άσπρα. Και επίσης αυτό εδώ που είναι για μαχαιροπύρουνα, μου άρεσε γιατί ανοίγει και από τη μια. Τώρα σας το ανοίξω. Είναι έτσι, ανοίγει και από τη μία, ανοίγει και από την άλλη και μπορείς να το εξομοιώσεις όσο θέλεις το συρτάρι σου, εξαρτάται από το μέγεθος που έχεις. Επειδή θέλω να τακτοποιήσω ένα συρτάρι που έχω στην κουζίνα, θα το κάνουμε μετά για να δείτε πώς θα το τακτοποιήσω. Γι' αυτό είπα να το αγοράσω, γιατί είναι λίγο χάλια το συρτάρι τώρα. Αυτά ήταν όσα πήρα. Τώρα θα τα συγκυρίσω και θα τακτοποιήσω το συρτάρι στην κουζίνα μου. Θα σας τραβήξω πλάνα για να δείτε και θα τα πούμε μετά. Έβαλα από κάτω τα μαχαιροπύρουνα που είναι τα πιο καινούρια, τα χρησιμοποιώ όταν κάνω τραπέζι και αυτό μπαίνει από πάνω, άρα έτσι εξοικονομώ χώρο πιο καλά. Τώρα να σας δείξω ακριβώς πώς θα το βάλω. Και αυτό θα το βάλω από πάνω, έτσι. Το φοράει μια χαρά, κλείνει και το συρτάρι. Και εδώ έχω βάλει τα μαχαιροπύρουνα κουτάλια που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Τη λαδόκολλα μου, το μεμβράνι μου και το αλουμινόχαρτο μου. Έτσι είναι συγκυρισμένα μια χαρά. Και από κάτω έχω για πιο καλά μαχαιροπύρουνα που δεν τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, άρα δεν θα σηκώνω συνέχεια αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο. Κλείνει και το συρτάρι μια χαρά. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα αγοράσω νομίζω ακόμα ένα για τις κουτάλες μου. Έτσι εξοικονομάς και χώρο για το συρτάρι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε.
Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βιντεάκια. Και μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να περνάτε όμορφα. Φιλούθια, γεια σας!